Ενταγμένη στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος, ήταν σήμερα η δράση καθαρισμού του ενετικού λιμένα Ηρακλείου, που έγινε με πρωτοβουλία του Λιμεναρχείου Ηρακλείου, του Οργανισμού Λιμένος, με τη συμμετοχή πληθώρας ιδιωτών, δυτών, συλλόγων, φορέων και επιτιδευματιών της πόλης, προς την κατεύθυνση ευαισθητοποίησης των πολιτών και την προστασία του θαλάσσιου χώρου και συνολικότερα του περιβάλλοντος. Γιορτάζουμε σήμερα την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος με τη συμβολική αλλά και ουσιαστική, νομίζω, αυτή η δράση της καθαρισμού του ενετικού λιμένους. Ένα λιμάνι το οποίο είναι στολίδι για την πόλη μας και πρέπει να το διατηρούμε ζωντανό και καθαρό. Τα θέματα περιβάλλοντος και ιδιαίτερα αυτού της κλιματικής αλλαγής είναι αυτό που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον πολύ περισσότερο, ειδικά μόλις καταλαγιάσει το θέμα της πανδημίας. Είμαστε και εμείς εδώ για να υποστηρίξουμε την προσπάθεια του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και του Λιμενικού Σώματος και να συγχαρούμε και όλους τους εθελοντές που είναι εδώ να συνδράμουν για να έχουμε ένα καθαρότερο λιμάνι, ένα καλύτερο περιβάλλον και να μπορούμε κάθε χρόνο αλλά και κάθε μέρα τέτοιες δράσεις να τις ενισχύσουμε και να τις προωθήσουμε. Από το βυθό στο ενετικό λιμάνι, ενώ κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια γίνεται η δράση, απομακρύνθηκε πλήθος απορριμμάτων, μια δυσάρεστη εξέλιξη που επιβάλλεται να συμβολήσει άμεσα με την αλλαγή της την τάση πλέον ως πολίτες να προστατεύουμε το περιβάλλον και να παραδώσουμε έναν καθαρότερο πλανήτη στις επόμενες γενιές. Ευχαριστούμε όλους τους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι και πάλι απογοητευτικά. Εμείς θα επιμένουμε, θα περνάμε το μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να καθαρίσουμε το περιβάλλον, το σπίτι μας. Πρέπει να δείχνουμε την αγάπη προς το σπίτι μας και να περνάμε το μήνυμα στις νεότερες γενιές, οι οποίες είναι και το μέλλον. Όταν ένας άνθρωπος φτάνει στο σημείο να πετάξει μια ολόκληρη μπαταρία μέσα στη θάλασσα, που σημαίνει ότι για πάρα πολλά τετραγωνικά χιλιόμετρα η ζωή τελειώνει για το λιγότερο 6 μήνες, σημαίνει ότι η ανευθυνότητά μας έχει φτάσει πλέον στα όρια. Έχει φτάσει στα όρια το περιβάλλον και είναι κάτι το οποίο όλοι πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, ώστε να μπορέσουμε να σώσουμε αυτό το οποίο θα πρέπει να παραδώσουμε στα παιδιά μας. Εθελοντές δίτες αλλά και ομάδες πολιτών, όπως και η συνδρομή του Συλλόγου Θαλάσσιων Φουσκωτών, βοήθησε στο να γίνει ο καθαρισμός του βυθού με επιτυχία, ενώ το καθιερωμένο ραντεβού κλείστηκε και για την επόμενη χρονιά. Προσπαθούμε να ομορφύνουμε τον τόπο που ζούμε και αγαπάμε και να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο.